Καλησπέρα σε όλους! Γεμίστε τα καθίσματα, δεν χωράμε, περάστε εδώ πέρα, έχετε στριμωχτή στην είσοδο. Θα κάτσω εγώ, θα κάτσω ο Πατελής που είναι ίσα με δύο καθίσματα. Γεμίσαν όλα. Λοιπόν, στο stage πρέπει να σου πω στο κάτω ότι έχουμε μεγαλύτερο stage. Αυτό σας λέω μόνο και ότι οι developers κάνουν εκπληκτική δουλειά. Αλλά έχουμε μεγαλύτερο stage, είναι περισσότερα τετραγωνικά μέτρα. Λοιπόν, gamer.gr, ο κόσμος των games, φαντάζομαι περισσότεροι από το site μας από το event. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσους βοηθούν σε αυτό το event. Καταρχήν το New York College που μας υποδέχεται. Ένα χειροκρότημα για το New York College. Το gamespace.gr που είναι στη συνδιοργάνωση. Τη Razer, γιατί για όσο αρέσει. Η Razer έχει χτίσει ό,τι δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Έχουμε PS4 και PC από τα 7 Sports, έχουμε 4 PC από τα InSpot, 2 πάνω και 2 κάτω, στα οποία μπορείτε να παίξετε σε αποκλειστικότητα τα νέα ελληνικά video games, μόλις τελειώνει μία παρουσίαση και οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Στα πάνω PC παίζετε free-to-play games, τα ξέρετε. Δωράκια δίνουμε, περνάμε καλά, σε μία προσπάθεια που συνεχίζουμε στα event μας εδώ και χρόνια και ας περάσουμε σε πολλά πραγματάκια ενδιαφέροντα που θα σας δείξω και που θα τα δείτε αποκλειστικά εδώ και μετά από καιρό στο site. Λοιπόν, κάποια milestones για το Gamer.gr. Γενικά το 2003 είχαμε βγει live on radio, τώρα είμαστε σε μεταβατικό στάδιο. Ο Zendra FM έχει κλείσει, δεν ξέρουμε τη Δευτέρα να συνεχίσουμε ραδιοφωνικά. 2006 gaming παρουσιάσει σε event που ξεκινήσαμε με την DT τότε και 2008 στο YouTube ως Gamer. Από το 2009 έχουμε το Game of the Year. Μπορείτε να μπείτε στο gamer.gr να ψηφίσετε και να κερδίσετε κονσόλα PlayStation 4, περιφερειακά Logitech, φιγούρες από το Gamerland.gr, τα πάντα όλα. Στο Game of the Year που συνεχίζει για 5η χρονιά. Είναι ο μεγαλύτερος online gaming διαγωνισμός που ψηφίζεται το παιχνίδι της χρονιάς. Έχουμε free Mumble Voice Chat που σημαίνει ότι μπορείτε να πάρετε την ομάδα σας και να μπείτε στο Mumble του Gamer και να παίξετε όποτε γουστάρετε. Είναι free. Γιατί όλα πρέπει να είναι δωρεάν και τα events. Το 2012 κάτι πρωτοποριακό για την Ελλάδα εγκαταστήσαμε το community, όπου μπορείτε στο Gamer.gr να έχετε να φτιάχνετε groups και να δημιουργείτε groups, να κάνετε add φίλους, likes κτλ. Και από το 2013 έχουμε ξεκινήσει τα shows, Game Maniacs, Battle, όλη η ομάδα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τώρα, στόχοι μας, Game Profiles, εγκαταστάθηκαν στο site. Μπορείτε να μπείτε μέσα να βρείτε πληροφορίες, αναλυτικές ειδήσεις για όλα τα games που θέλετε, να επιλέξετε αν σας αρέσει, αν είναι στα favorites κτλ. Να βρείτε πρόσβαση σε εικόνες, σε βίντεο και να διαβάσετε και το review. Στόχοι επίσης να ολοκληρωθεί το update μέσα στο πρώτο τρίμηνο, το 2015, γιατί μας έχει καθυστερήσει, με τα κρίτικα ασφαλώς και τηλεοπτική εκπομπή. Το οποίο εντάξει το συζητάμε εδώ και καιρό, αλλά. Λοιπόν, τώρα, όπως είχαμε πει στο Gamer.gr, θα ανακοινώσουμε σήμερα τον νέο λογότυπο. Γενικά, στα θέματα τα οποία υστερούμε λίγο και που θέλουμε να δώσουμε πολύ βάση είναι το νέο λόγο του site, το οποίο θα δείτε τώρα για πρώτη φορά, δεν έχει παίξει πουθενά. Και το άλλο είναι τα events που όπως βλέπετε μεγαλώνουν. Και θέλουμε να δώσουμε μεγάλη βάση στις gaming παρουσιάσεις από ανθρώπους που έχουν να πούν κάτι και αυτοί που είναι στο stage έχουν όντως να πούν κάτι. Και δεν μιλάω μόνο για τους συντάκτες του Gamer, όλοι όσοι έρχονται στα stage στο event του gamer.gr έχουν πραγματικά να πούν κάτι. Το νέο logo λοιπόν θέλαμε να είναι minimal, να είναι 2D και προαιρετικά να χρησιμοποιείται χαρακτήρα. Βέβαια είχαμε μια πρόταση για χαρακτήρα την οποία εντάξει δεν προχώρησε, έμοιαζε με χαρακτήρα, με βόμβα πιο πολύ παρά με κόσμο. Και το νέο logo είναι αυτό που θα δείτε τώρα. Ακούω τα φόρμα με χειροκρότημα. Αυτό είναι το νέο λογότυπο το οποίο θα ανέβει σε λίγες ώρες στο site και το οποίο σχεδίασε ο Περίανδρος, ο graphic designer μας, τον οποίο μας σύστησε επίσης στο Gamespace.gr. Έχει τον κόσμο, το βλέπετε τον χρόνο, εμπνευσμένο από τον χρόνο, αλλά είναι gamer, μπορεί να το μεταλλάξουμε, αλλά σε πρώτη φάση έχουμε πάρει έτσι μια έμπνευση από εκεί. Λοιπόν, στόχοι, μάλιστα το 2014. Reviews, 205 μέχρι σήμερα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το gamer.gr σας έδωσε τα περισσότερα reviews από κάθε άλλο gaming site. Πέρυσι είχαμε 220. Έχουμε λιώσει εδώ πέρα το tank των reviews που Παντελής Ασκαλέλος, η Χριστιάνα, ο Γρηγόρης που είναι άρρωστος εδώ. Έχουμε ματώσει και έχουμε 205 reviews μέχρι σήμερα. Και τα περισσότερα από αυτά βγαίνουν πρώτα με το που κυκλοφορεί το παιχνίδι.
4.000 μέλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είτε είστε γεγραμμένοι στο site, είτε μιλάμε για Facebook Live, είτε για YouTube Subs. Φυσικά δεν είναι οι 13.000 όλοι αυτοί, γιατί κάποιοι μπορεί να μην είναι γραμμένοι στο ένα σημείο, να είναι σε κάποιο άλλο. Τα Game Profile στο Game.gr που είπαμε και πριν. User Reviews. Μπορείτε να μπείτε στο Game.gr να γράψετε review για όποιο game θέλετε. Δεν θέλει καμία έκριση. Μπορείτε να γράψετε ότι το παιχνίδι ήταν ξεφτύλα ή το παιχνίδι άξισε τα 10 ευρώ που έδωσε στο Steam. Μπαίνετε, γράφετε User Reviews. Δεν υπάρχει καμία έκριση από εμάς. Ανεβαίνουν απευθείας. Πάνω από 1000 YouTube βίντεο και σε αυτό έχουμε ματώσει είναι αλήθεια και 3 live stream την εβδομάδα με multiplayer μαζί με εσάς. Κάτι που το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τώρα θα δείτε σε αποκλειστικότητα. Δεν θα παίξει πουθενά αυτό και αυτό που βλέπετε είναι αποσπάσματα από το trailer του... Μάλλον είναι trailer, είναι extended απόσπασμα από το Retro Gamers 8. Εν τω μεταξύ συντάκτες δεν έχω προλάβει... Κοιμήθηκε ξύρα το πρωί, δεν έχω προλάβει καν, δεν έχουν δει την παρουσίαση, κανείς τους. Τα πρώτη φορά το βλέπουν και αυτοί. Εδώ στο full screen. Αυτά είναι παιχνίδια. Όσοι έχουν παίξει τώρα Amstrad μας καταλαβαίνουν. Όλοι οι υπόλοιποι λένε τι μαλακία παίζουν αυτό το Ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό αυτού του παιχνιδιού είναι ότι υποστηρίζει και κύπελο με πολλές ομάδες. Καλησπέρα φίλοι του Gamer.gr και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Retro Gamers. Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν εκλεκτό καλεσμένο, γιατί είναι και το επεισόδιο εκλεκτό. Είναι ο Θεμιστοκλής Παπασιλέκας, admin του CPC Wiki. Κοίτα εδώ. Τον αφήσει ανάπηρο. Όχι εμένα. Στόντεψέ με. Προσπαθώ αλλά δεν με αφήνεις. Θα καθαρίσω εγώ τώρα. Τον έφαγα, να. Τι άλλο να ζητήσεις από τον bodyguard. Έτσι κι εγώ. Εδώ δεν σταματάει ποτέ. Κλασικές τακτικές. Όλα τους τριμώχνουν τον αντίπαλο. Και όταν θα πιάσει όλο το φαναράκι ο Bruce Lee, θα πρέπει να ξεφύγει κάτω από αυτή την τρύπα που βλέπετε. Δεν βλέπω να με προστατεύεις και πολύ όμως. Εντάξει, κάτσε, γιατί αυτός είναι και λίγο δυσκίνητος να πούμε. Ναι, εγώ είμαι σκέτος Bruce Lee. Τον έχω εγώ κάτω, έλα, πήγαινε πάνω εσύ και τον έχω εγώ. Τα εκπληκτικά γραφικά πώς μπλέκονται. Το μπουμπούνισα. Το μπουμπούνισα στο γάμα, πες μωρί! Περιέργως δεν έχουμε σκοτωθεί ακόμα, τα πάμε αρκετά καλά νομίζω. Ποιος την πέταξε αυτή? Ήθελα να πατήσω συνέχεια να σπαμάρω τα ζωτιά. Δεν πειράζει σύντροφε. Ναι, δεν έχει το fire, έχει χειρομοβεί. Έχω κάτι τελείως. Όχι ρε διάολε. Όχι μαλάκα, με έσκησε. Φτάνει το 1984 και βγαίνει αυτό το όμορφο μηχάνημα που κρατάς που είναι ο CPC-464, να το δείξουμε. Είναι ο πρώτος Amstrad που κυκλοφόρησε αυτό το πληκτρολόγιο, το θα δείξουμε μετά και την οθόνη. Και το ιδιαίτερο του σχεδιασμού, το που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ότι είχε κάποια χρωματιστά πλήκτρα, δηλαδή το Escape, Tab, Caps Lock και Shift. Βλέπουμε ότι εδώ απουσιάζει το control κάτω αριστερά. Επικό shoot 'em up, επικό. Ελέγχουμε δύο κομμάντο, είναι σαν να λέγαμε περιασμό από τις ταινίες Ράμπο. Όχι, τυχαία φοράει και την μπαντάνα στο κεφάλι. Τυχαία είναι σε ζούγκλα, τυχαία είναι η μη γυμνή. Δεν νομίζω ότι... Απλά ήταν θέμα έμπνευσης, εντάξει, καθαρά. Έλα, δώσ' το. Γνωρίζει κανείς ποιο ήταν το κομμάτι στο background, είναι πολύ ψαγμενιά. Όχι. Δεν το... Κανείς. Σαμποτέρ 2. Έχουμε παίξει τον υπολογιστή αυτό. Άμα θα δείξει κατά 28, ναι. Θρυλικός υπολογιστής. Πραγματικά ήταν ο πρώτος υπολογιστής, το 1988. Θέλει πολύ μοντάζ, αυτό μπορεί να βγει 40 λεπτά επεισόδιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Game Profiles. Η διαφορά, για να μην μπερδεύεστε, ανάμεσα στο Games και το Reviews. Τα Games είναι τα Game Profiles κατά βάση. Δηλαδή στα Reviews διαβάζετε μόνο Reviews. Πηγαίνει στο κείμενο, σας ανοίγει και το Profile, απλά είναι κατά βάση να διαβάσετε Profiles. Στην κατηγορία Games, εδώ, μπορείτε να δείτε... έχουμε κάνει μια κατάταξη για αυτές που θέλετε να επιλέξετε game. Τα top reviews το 2014. Η Κριστιανά έβαλε στο Grand Theft Auto 5 ένα 9,5. Ο Παντελής πλακωθήκαμε στο ξύλο και τελικά μου λέει θα σε πατήσω κάτω που θα του βάλω 9 του χέλο του βάλε. Μπαγιονέτα 2 επίσης η Κριστιανά έβαλε 8,9. Μάριο Κάρτ 8 έβαλε εγώ 8,8 και το καθεξής. Top reviews by user score και latest user reviews. Αυτά τα οποία έχετε γράψει. Ωραία, προχωράμε πιο κάτω. Έστω ότι θέλετε να παίξετε ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Έστω ότι. Ποιοι έχετε PS4, σηκώστε χέρια, ας πούμε. Λίγοι. Ποιοι έχετε PS3. Ωραία. Να
Να γράψουμε στο format λοιπόν PS3 δεξιά. Έχουμε μια στο format, extended αναζήτηση. Γράφουμε PS3. Είδος, θέλουμε να παίξουμε action. Ας βάλουμε action. Είτε ένα action adventure, είτε ένα action shooter, θα το πιάσει. Λοιπόν, εκδότης αυτά παίκτες δεν μας νοιάζει και πατάμε στο παίκτες ένας, να βάλουμε ένας παίκτης. Όχι, στο παίκτες. Καλά, μπορεί και να είναι και multiplayer, αλλά ναι, πατάμε search. Ωραία, και μας βγάζει τώρα action games για PS3. Καλά, όλα παίζονται και single και multi, δεν μπορούσαμε να επιλέξουμε και παίκτες 2 δηλαδή, για να μας δείξει τα multi. Λοιπόν, και έχει τα τελευταία reviews από action games για PS3. Είναι ένα πολύ ωραίο σύστημα αναζήτησης, όποιο game θέλετε να βρείτε, σας το βρίσκει πολύ εύκολα. Μπορεί να μην γράψετε format, μπορεί να γράψετε, ξέρω εγώ, ανέβα λίγο και πάνω, σχένα, να γράψετε ας πούμε RPG, ξέρω εγώ. Να γράψετε RPG για PC, παράδειγμα. Σας τα έχει αλφαβητικά. Ξεκινάει με βάση τα πιο πρόσφατα και στο drop down μενού να δείξουμε στο most recent, στο δεξιά, στο drop, εδώ, ναι. Μπορεί να τα έχει αλφαβητικά, last updated κτλ. Τώρα, ας κάνουμε κλικ σε ένα review, όχι στο Escape the Island, λίγο πιο κάτω ας πάμε. Assassin's Creed Rogue, που το έχει γράψει ο Γρηγόρης το review και ο Γρηγόρης είναι άρρωστος, δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι κοντά μας, μετά θα είμαι παντελής μόνο. Λοιπόν, Assassin's Creed Rogue έχει score, user score που έχει μεγάλη σημασία πόσο του δίνετε στη βαθμολογία. Μπορείτε να ψηφίσετε και σε αν επιθυμείτε. Και από κάτω user reviews, δεν υπάρχουν κάποια, επομένως έχει 0. Images, videos και στο forum, σας παραπέμπει στο forum topic. Στο review, διαβάζει το review και τα λοιπά, και στο news είναι ειδήσεις. User reviews δεν έχουμε κάτι. Αυτό είναι λοιπόν το game profile. Πάνω αριστερά μπορείτε να επιλέξετε το θέλω, παράδειγμα, ή το έχω, αν το έχετε, ή το είχα, ξέρω εγώ ότι το έχετε πουλήσει, για παράδειγμα. Κάνετε κλικ σε μία από αυτές τις επιλογές και στο favorites ή ναι ή όχι, αναλόγως τι θέλετε. Και αυτό σε κάποια στιγμή, στα επόμενα upgrade, θα μπαίνει στο προφίλ σας. Αυτά είναι τα game profiles. Καλά όλα αυτά που βλέπετε, καλό το game party, καλό το party γενικότερα. Κάποιοι από εσάς οι πιο παρατηρητικοί, όταν μπήκατε, θα είδατε ένα logo στα αριστερά. Αυτό το logo, λοιπόν, αν έπεσε το μάτι σας πάνω, είναι αυτό που θα ανεγνώσουμε μετά. Καλά λοιπόν τα πάρτι. Γενικά, σαν στόχος μας δεν είναι μόνο ένα gaming event με game παρουσιάσεις. Θέλουμε να το προχωρήσουμε, γι' αυτό και καλέσαμε τους game developers στο ISOGIO για να μάθουμε για τα νέα games. Έχουμε κονσόλες, PS4, PS3, PC, γενικά το προχωράμε το πράγμα. Και θέλουμε πραγματικά να υπάρχει να συνεχίσουμε αυτό με τα gaming events στην Ελλάδα, με free είσοδο πάντοτε και με press conferences οι οποίες θα είναι όχι μόνο από Έλληνες game developers αλλά και από εταιρείες, από product managers εταιρείων στην Ελλάδα που μπορεί να έχει την απορία για το τι θέλει να πει Sony, Microsoft, Nintendo ή άλλες εταιρείες ή από ομιλητές από το εξωτερικό ενδεχομένως. Γι' αυτό και... Γι' αυτό και ανακοινώνουμε την έκθεση Game World που ξεκινάει από Σεπτέμβριο του 2015, κάθε πρώτη Κυριακή Σεπτεμβρίου και κάθε χρόνο. Σε ένα μεγάλο αμφιθέατρο πάνω από τον θέσεων, το οποίο είμαστε ήδη σε συζήτηση και θα γίνει ανακοίνωση πολύ πολύ νωρίς. Με την ονομασία λοιπόν, No More Game World Party, πάμε στο Game World. Για ποιο λόγο να μην χρησιμοποιήσουμε το ίδιο το όνομα του site. Games, διαγωνισμοί, παρουσιάσεις και αυτή τη φορά ένα stage, μεγάλο stage και παρουσιάσεις από ανθρώπους της βιομηχανίας, το games από συντάκτες, από youtubers και γενικά ποιοτικές gaming παρουσιάσεις που έχουν όντως να πούν κάτι. Αυτά και μπορούμε να αποδεχτούμε... Χα! Πήρα το ρόλο σου! Θες να δεις. Όχι, να ξαναποδεχτούμε τη Χριστιανά Θάνου για να μας πει για το επόμενο πρόγραμμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν ο Μάνος Κρυπάρης, λοιπόν. Μας είπε πολλά σημαντικά πράγματα, έχω να πω. Μερικά δεν τα ήξερε ούτε ο ίδιος ο Παντελής, ο βοηθός αρχισυντάκτη, ο senior editor, deputy chief, whatever. Εσύ τα ήξερες, δηλαδή. Εγώ δεν το ήξερα. Λοιπόν, τώρα θα ανέβει στη σκηνή ο Παντελής, ο οποίος έχει πολλά υποκριστικά. Τάκτον ηλικίου θέλετε, δεν ξέρω κι εγώ, τραγουδιστής black metal. Λοιπόν, θα ανέβει ο Παντελής, ο οποίος θα έκανε τη δική του παρουσία.
πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα άξιζε να το βλέπαμε λίγο λιγότερο και να υπήρχε ένα βλέπουμε, επειδή τους ακούσε εδώ. Διακρίνει κανείς παιδιά τους ακούσε από πίσω πρόσωπα χαρακτηριστικά. Όχι. Νομίζω δεν είμαι τρελός που τα λέω μόνο εγώ. Νομίζω φαίνονται ξεκάθαρα στα σημεία αυτά. Και δεν μιλάμε για καμία απόσταση ότι βρίσκεται στο αμφιθέατρο στην άλλη 800 χιλιόμετρα. Εδώ ευθέως είναι μπροστά μας και δεν φαίνεται το περίγραμμά του. Και απέναντι στη σνάιπερ αποστολή έχει γλάφτες και νομίζω ότι είναι εχθροί. Πιο κάτω είμαστε στη μέση κουζίνα που είναι απόσταση δίπλα μας. Συμπεριοκολλά εδώ και είσαι ορθώς εκεί. Θα το δούμε και αυτό. Από την άλλη, τουλάχιστον το God Place Anesthesia είναι στιβαρό. Είναι η αλλαγή όπλων γίνεται έτσι όμορφα. Είναι φανερή η ομοιότητα γενικά με, δηλαδή, για μένα η Ρέντι Αντών είχε ως πρότυπο τον Chris O'Gore, που κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια, αν μιλάμε για third person shooter, αυτό είναι το καλύτερο. Δεν έχει βγει ακόμα κάτι τόσο καλό, εντάξει, είναι και το Max Payne 3 πάρα πολύ καλό με την πλάτφορμα. Γενικά πιστεύω ότι το Chris O'Gore είναι το καλύτερο third person shooter που έχουμε γενικά δει τα τελευταία χρόνια. Και στοχεύει η Ρέντι Αντών να κάνει κάτι αντίστοιχο. Αναμειγνύοντας το gameplay του Chris O'Gore, το κλασικό third person shooter gameplay με σύστημα κάλυψης. Ορίστε. Κάτι άκουσα. Όχι, συγγνώμη. Παρένθεση. Έχουμε κάποια πορεία γενικά μέσα εμείς για τον Θεόρτε 1886. Μόνο για PlayStation 4 είναι. Ναι, είναι μόνο για PlayStation 4, βγαίνει το Φεβρουάριο. Είναι exclusive του PlayStation 4. Okay. Εδώ είναι ένα σημείο εντάξει από τα κάτσε. Τώρα θα πούμε και στο τελευταίο κομμάτι γενικά του gameplay που είναι η μάχη στη κουζίνα που φαίνεται και λίγο ξεκάθαρα το πιο πολύ το gameplay γενικά. Ξαναθυμίζω ότι για το συγκεκριμένο έχουμε γράψει preview εδώ και 10 μέρες περίπου στο site. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλους τους προβληματισμούς αλλά και όλα τα θετικά που έχει να επιδείξει ως game, κυρίως όσον αφορά το τεχνικό τομέα. Και θεωρώ από την άλλη ότι καλό θα ήταν η ίδια εταιρεία να μας έδινε ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα. Δηλαδή, πέφτει στο ρίσκο ότι σου δίνω να παίξεις μια πίστα που ίσως δεν αντιπροσωπεύει τελείως αυτό που είναι στο game. Βέβαια, στο νέο σου λέει ότι αυτό είναι work in progress. Μπορεί κάτι παραπάνω να δούμε. Εδώ είναι το fight sequence που θα δούμε στην κουζίνα του Zeppelin. Σου δίνει να παίξεις κάτι με το ρίσκο να εκτεθεί. Δηλαδή, για μένα η πίστα που μας έχει δώσει να παίξουμε, αυτή που βλέπουμε στο preview, εκθέτει το The Order 1886 και δεν το εκθιάζει. Μπορεί ίσως με κάποια άλλη πίστα να ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον αυτό που θα βλέπαμε. Φυσικά πάντα είναι preview, υπάρχουν κάποιοι 2-3 μήνες για την Ρέντι Αντών να διορθώσει. Δώσουμε λίγο ήχο εδώ να δούμε λίγο το gameplay. Λοιπόν, και τώρα θα περάσουμε σε ένα αγαπημένο μου θέμα, το οποίο λόγος που έπρεπε να σας μιλήσω εδώ είναι για να αυξήσω το awareness που υπάρχει στην Ελλάδα όσον αφορά το Xbox One. Wow. Κάνε ένα χειροκρότημα, δεν βλέπω, δεν πειράζει. Θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά βίντεο από exclusive στο Xbox One και κάποια που δεν τα γνωρίζετε. Δώσε το πρώτο, εντάξει, αυτό νομίζω όλοι το γνωρίζουν. Master Chief Collection, το Halo 2 Anniversary. Θα δούμε το πώς έχει ουσιαστικά αλλάξει και στο τεχνικό κομμάτι το Halo 2, ένα από τα καλύτερα FPS όλων των εποχών γενικά. Αυτό που θέλω να πω είναι γιατί πιστεύω ότι πρέπει να αυξηθεί το awareness για το Xbox One. Γιατί μιλώντας με τον κόσμο, πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι το Xbox One. Εγώ, παιδιά, εδώ, χωρίς να θέλω να περηφανευτώ, θέλω να σας εξηγήσω τι είναι αυτή η κονσόλα.
Καταρχήν είναι μια next gen κονσόλα όπως το PlayStation 4. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Το PlayStation 4 έχει καλύτερο hardware. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Όλα αυτά πάνω κάτω είναι πολύ γνωστά σε όλους τους gamers. Αυτό που δεν γνωρίζω είναι το Xbox One έχει τη μεγαλύτερη γκάμα τίτλων και δεν μιλάω μόνο για console ή exclusives γενικά. Μεγαλύτερη γκάμα τίτλων σε διαφορετικά ζάνους παιχνιδιών, διαφορετικές κατηγορίες παιχνιδιών από το PlayStation 4. Από FPS τύπου Halo, τύπου Titanfall, μέχρι παρακάτω θα δούμε κάποια adventure games ή puzzle platform που δεν τα γνωρίζει κανείς στον κόσμο. Δεν γνωρίζει την ύπαρξη, ίδια η Microsoft δεν προωθεί ίσως όσο πρέπει κάποια games. Ή άλλο ένα πράγμα που θέλω να μιλήσω είναι η υπηρεσία EA Access. Γνωρίζετε την υπηρεσία EA Access? Γνωρίζει κάποιος την υπηρεσία EA Access για το Xbox One? Λοιπόν, είναι μια υπηρεσία η οποία με 4 ευρώ συνδρομή το μήνα ή 24 ευρώ το χρόνο σας δίνει δωρεάν πρόσβαση σε games της Electronic Arts. Αυτή τη στιγμή με 4 ευρώ στο Xbox One παίρνετε, τονίζω, με 4 ευρώ Battlefield 4, Need for Speed Rivals, Peggy 2, Madden 25, FIFA 14, Plants vs. Zombies, Garden Warfare και EA Sports UFC πρόσφατη προσθήκη στις 18 Δεκεμβρίου. Με 4 ευρώ παίρνετε 7 δωρεάν games μόνο στο Xbox One. Λοιπόν, εδώ θα δούμε ένα από τα games που έχει συζητηθεί αρκετά για το Xbox One που κυκλοφορεί τον Ιανουάριο του 2015. All in the Blind Forest από τη Moon Studios, μια εταιρεία που δεν είναι τόσο γνωστή. Μιλάμε για ένα action adventure με platform. Μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο ανοίξει η κατηγορία των Metroidvania. Οι παλιότερες γνωρίζουν Super Metroid, Castlevania, Symphony of the Night. Το game είναι, ανήκει σε αυτήν ακριβώς την κατηγορία και το περιμένουμε να το δούμε τώρα το Γενάρη του 2015. Ήταν να κυκλοφορήσει το Δεκέμβρη, καθυστέρησε και πάει για Γενάρη. Είναι ένα game που εγώ προσωπικά το περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία. Όσο και αν είναι indie, φαίνεται να είναι ότι θα είναι ένα από τα καλύτερα indie που θα δούμε μέσα στο 2015 ή θα το βλέπαμε ευτυχώς, αν είμαστε τυχεροί μάλλον, θα το βλέπουμε και φέτος. Γιατί αυτοί που έκαναν τα review δεν γνώριζαν ότι μιλάμε για τον πνευματικό απόγονο της σειράς Panzer Dragoon. Έχει παίξει κάτι Panzer Dragoon? Με τρολάρεις τώρα, τι νομίζω. Λοιπόν, μιλάμε ουσιαστικά για ένα on-rail shooter γενικά, στο οποίο ελέγχεται ένα δράκο. Για μένα πάντα αυτή η αίσθηση ότι είμαι πάνω σε ένα δράκο και πυροβολούσα αυτό πάντα μου έτσι μου φαινόταν ιδιαίτερα έτσι, εντυπωσιακή. Από πιτσιρικά στον τράπεζα τη σειρά Panzer Dragoon. Το Crimson Dragon είναι ο πνευματικός απόγονος της σειράς. Ένα game το οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση κορυφαίο, αλλά για αυτούς που αγαπούσαν ένα από τα καλύτερα video games των εποχών, το Panzer Dragoon και το Panzer Dragoon 2 στο Sega Saturn, είναι η μοναδική εναλλακτική λύση που υπάρχει πλέον. Δηλαδή, μιλάμε για ένα game από πλευράς νοσταλγίας και μόνο. Μιλάμε για ένα game που έχει φτιαχτεί τους δημιουργούς τους ίδιους που αποτελούσαν στελέχη της Team Andromeda. Μιλάμε, η σειρά Panzer Dragoon είναι μια σειρά που έχει χτιστεί με αίμα στην κυριολεξία. Π.χ. στο Panzer Dragoon Saga, πολλοί developers είχαν αυτοκτονήσει γιατί δεν προλάβουν να φτιάξουν αυτό το game που είχαμε δει. Ουσιαστικά, για όσους δεν γνωρίζουν, το Panzer Dragoon Saga είναι το καλύτερο JRPG όλων των εποχών, καλύτερο από το Final Fantasy VII. Αν θα το παίξετε, θα με καταλάβετε.
Και αυτό είναι ένα βήμα από τα boss fights του παιχνιδιού. Νομίζω ότι κανένα λάθος είναι το δεύτερο boss. Εγώ να ξαναπώ ότι είναι καθαρό gameplay video, παίζω εγώ, δεν παίζει κάποιος άλλος παίκτης. Είναι game, έχω κάνει record εγώ με το Gisar, έχω πάρει και S-Ranks εδώ γενικά έτσι να δείξω ότι το κατέχω το άθλημα. Χειροκρότητα τίποτα μου λένε. Έτσι, δώσε λίγο το κανάλι του πάτρου, θα πέσει λίγο το γαϊδούρι, το κτίνος και το τοπός. Διάφορους δράκους, δεν είναι μόνο ένας, έχει διαφορετικούς, μπορεί και να ανέβουν και level οι δράκοι. Εδώ θα πίναξε το πλάσμα, κρίμα, δεν πειράζει, πέτανε κι άλλο. Αρκετά εντυπωσιακό πώς θα το φιλομολογήσω, όπως χαρακτηριστικό έτσι γνώρισμα της σειράς. Εδώ θα παρακαλέσω τον φίλο Ανδρέα να μου δώσει έτσι ένα καινούργιο τρέιλερ από αυτά που έχω ετοιμάσει. Δώσε ό,τι να είναι. Δώσε το D4, πάμε. Έτσι, εδώ σύντομα. Τόλιο. D4. Ας δούμε το τρέλερ που θα σου πω δύο λόγια μετά γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πολύ σύντομο τρίλερ για το D4, ένα exclusive του Xbox One. Μιλάμε για ένα adventure που κυκλοφορεί γενικά πάντα με λαπώς, θα πούμε μετά γι' αυτό. Ένα exclusive που κυκλοφορεί από τις 19 Σεπτεμβρίου, είναι διαθέσιμη την πρώτη σεζόν, review πάτη στο Game World. Πάτησε κάπως αυτό, θα το πούμε μετά το τετράτη. Λοιπόν, το D4 κυκλοφορεί ήδη από το Σεπτέμβρη στο Xbox One. Μπορείτε να διαβάσετε φυσικά review στο gamewood.gr, το μοναδικό site στην Ελλάδα που έχει review για το D4. Το φέρνει ένα κέρδι για όσους γουστάρουν adventures, πιστεύω θα περάσουν πάρα πολύ καλά. Είναι από την Axis Games, την εταιρεία που μας έχει δώσει το Deadly Premonition ή αλλιώς το πιο αμφιλεγόμενο survival horror που έχει κυκλοφορήσει με βάση το βιβλίο στο Record Guinness. Ό,τι γενικά ο Ιάπωνας developer Σουέρι είναι λίγο περίεργος. Εσύ Τζένιξ, να πεις κάτι για το Σουέρι. Τίποτα. Μια χαρά παιδί είναι, Λοιπόν. Για δώσε ένα play να δούμε τι θα δούμε εδώ. Εδώ βλέπουμε κάτι που πιθανόν το έχετε δει έτσι γενικά. Μιλάμε για Dead Rising 3, ένα από τα πρώτα launch titles του Xbox One. Εδώ έχω την X-Pan, έτσι ένα μικρό gameplay video να σας δείξω απευθείας την κομμακλήτη. Είναι ένα challenge στο οποίο πρέπει να σκοτώσουμε όσο δυνατόν περισσότερα zombies μπορούμε με οχήματα. Και εδώ βλέπετε έτσι ένα καταπληκτικό όχημα που είναι μηχανή με οδοστρωτήρα με καρδιά που φτύνει και φωτιά παράλληλα. Τα κάνει όλα γενικά και συμφέρει. Εντάξει, το game είναι ένα zombie, fatfest, slaughterhouse, σφάζω τα πάντα, γουστάρω, περνάω καλά. Είναι νομίζω το essence του game είναι αυτό. Είναι η εμπειρία του να σφάζεις εκατοντάδες, χιλιάδες zombie και να τις χιλιάδες zombie μπροστά στην οθόνη σου και να περνάς με τη μηχανή μπροστά και να τα πατάς και να τα λιώνεις και να γουστάρεις, απλά πράγματα. Και εδώ πάμε Forza Horizon 2. Επίσης gameplay video, παίζω εγώ, οδηγώντας, αν δεν κάνω λάθος, ένα Ford Shelby. Το Forza Horizon 2 κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο, μάλλον 2 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε. Για μένα είναι ένα από τα καλύτερα games που έχουμε δει γενικά στην χρονιά, ένα εκτός φορμάτ. Ίσως το δικό μου
μπαίνει στο δικό μου top 5, μάλλον στην τέταρτη θέση, μετά από Titanfall, Hearthstone και Middle Earth Shadow of Mordor. Ένα εξαιρετικό open world racing. Γενικά, όσοι γουστάρουν racing, θα πρέπει, όχι επειδή το λέω εγώ, επειδή το λένε τα παιχνίδια από μόνα τους, όσοι γουστάρουν να παίξουν racing, δεν υπάρχει άλλη κονσόλα για να παίξουν racing πέρα από το Xbox One. Και μια, υπάρχει βέβαια και το Assetto Corsa. Υπάρχει τα Assetto Corsa, σωστά. Για PC είναι μόνο Assetto Corsa, πραγματικά. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Στις υπόλοιπες κονσόλες έχουμε Forza Horizon 2 και Forza Motorsport 5 και Drive Club. Drive Club, παίζει κανείς. Παιχνιδάρα δεν είναι. Απίστευτο παιχνιδί είναι. Ναι, απίστευτο. Όπ, εδώ κλεψίδρας, εδώ τζάρτος, όλοι αυτοί παιδιά είναι Dramatars. Είναι αναγνώσεις του Game Board που είναι φίλοι μου στο Νταλίο και έχει βάλει τα Dramatars τους. Ο κλεψίδρας, ο τζάρτος, μετά έχει και άλλους. Τέλος πάντων, εδώ βέβαια έχω κάνει τρελό skill, 83.000 skill points από την οδήγηση. Λοιπόν, εδώ πάμε ένα game που δεν ξέρω, εδώ στο τρέλερ, εδώ σε οίκο. Είναι ένα πραγματικά αξιόλογο puzzle platform όπως είδαμε. Το ένα θα προσπαθήσουμε να κολλήσει το άλλο. Είναι και το games of στο co-op. Ο κάθε παίκτης ελέγχει από ένα διαφορετικό totem. Και πρέπει αυτά να, για να περάσει την πίστα, να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των παιχνών. Και ιδιαίτερα για να τα καταφέρει κάποιος είναι κάτι πραγματικά δύσκολο. Μιλάμε για ένα game που κυκλοφόρησε 17 Δεκεμβρίου. Τώρα πριν από 10-15 μέρες, ένα επίσης indie game με αξιόλογο δε για κάποιον που έχει Xbox One μια εξαιρετική αγορά την δεδομένη χρονική στιγμή. Λοιπόν, αυτά είχα να πω εγώ. Ευχαριστώ για το support σας. Ευχαριστώ και πάλι όλους που ήρθατε σήμερα εδώ και μας τιμήσατε. Και πρέπει εδώ σιγά σιγά να έρθει και εδώ. Ποιος θα έρθει τώρα, παιδιά. Έλα ένα χειρογράφημα για την Κριστιάνα. Πολύ ωραία. Θα ανέβεις τώρα. Ναι. Έλα, παιδιά, χειρογράφημα για την Κριστιάνα. Και για την επόμενη περίπου μισή ώρα θα ακούτε μια λιγότερο brutal φωνή εδώ πέρα. Τι να κάνω. Τώρα, ανέβηκα να δώσω κι άλλο δράκι. Πώς για να γνωρίσετε αυτό το σύμβολο. Εκτός από εσένα, τα ξέρεις όλα. Λοιπόν, είναι... Ναι, έτσι. Είναι το σύμβολο των Alliance από το WoW. Πριν δώσαμε χώρο, τώρα θα δώσουμε Alliance. Πριν δώσω τέλος πάντων την πλούσα, να πούμε ότι είναι προσφορά του τόπου του Kan.gr. Δεν ξέρω πώς βλέπετε την κάρτα. Το tokopuka.gr είναι για μένα το καλύτερο κατάστημα για να αγοράσετε κάποια πλούσια και να βάλετε πάνω κάποιο λογότυπο. Θέλετε να είναι αυτό τον Alliance, θέλετε να είναι, ξέρω, Big Planet, ανάλογα με τα ακούστα.
αλλά τέλος πάντων είναι πολύ φθηνά και επίσης έχουμε επίσημες μπλούζες Game World στο Toko Dukan. Έχουμε το δικό μας μίνι κατάστημα μέσα στο μεγάλο site με το οποίο μπορείτε να μας υποστηρίξετε. Έχουν φύγει ήδη πολλές μπλούζες, έχουν ξεπουληθεί, δεν ξέρω αν θα πείτε. Λοιπόν, και αυτή είναι μία από αυτές. Τώρα, να κάνουμε μία ερώτηση σχετική με το WoW. Πριν ρώτησα για τα Dungeons, ήταν μάλλον λίγο δύσκολα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιο είναι το level cap? Κάτω. Λοιπόν, τώρα εγώ μόλι μπει η παρουσίαση. Θα μιλήσω για κάτι άλλο. Δεν θα είμαι τόσο entertaining όσο ο Παντελής, να σας δείξω trailers, να μιλήσω για το EA Access και όλα αυτά. Αλλά θα μιλήσω για κάτι άλλο, για το Next Gen Gaming ή Next Generation Gaming. Όπως ξέρετε, ή μπορεί και μερικοί να μην ξέρετε, να σας το πω, τα games δεν ξεκίνησαν με το LoL, ούτε με το Minecraft, ούτε με το οποιοδήποτε άλλο trend of game της εποχής. Ξεκινήσανε πάρα πολύ παλιά. Εγώ, για παράδειγμα, δεν ξεκίνησα με PC, αλλά με Amiga 500, με Super NES, με NES. Λοιπόν, και τα games τότε ήταν πολύ ωραία, ήταν μικρά, δηλαδή μπορεί να διαρκούσαν το πολύ 20 λεπτά, αλλά ήταν δύσκολα, μας έβγαζαν την πίστη. Εγώ, μάλιστα, μερικά τα έπαιζα χωρίς καν να κάνω save και το επόμενο πρωί ξανά από την αρχή. Θα το έχεις πώς. Λοιπόν, όμως, σιγά-σιγά θέλαμε αυτό το πράγμα να βελτιωθεί, θέλαμε καλύτερα γραφικά. Περίμενα το σύμβολο του αγαπημένου μου game να το δω του χρόνου με καλύτερα γραφικά, καλύτερα animations, καλύτερα εφέ. Όριστε εδώ και ο αδελφός μου, ξέρει, παίζαμε μαζί από μικρά. Εγώ τον έχω μάθει, που γίνει gamer τώρα. Λοιπόν, και θυμάμαι, επί εποχές PlayStation 2, που είναι παιδιά η κονσόλα που πουλήσει τα πιο πολλά units που υπάρχουν, περίμενα πώς και πώς το PlayStation 3 για να δω κάτι το παραπάνω. Καλύτερα γραφικά όπως είπα, ίσως πιο διαδραστικά cutscenes. Εντάξει, τα είχαμε. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι η διαφορά από PS2 σε PS3 ήταν μεγάλη. Περιμέναμε αρκετά χρόνια, όπως μας κάνει έτσι και αλλιώς όλοι να περιμένουμε, αλλά άξιζε. Παίζουμε στο PS3, διάφορα games, μετά Gear Solid 4, από τα αγαπημένα μου. Και περιμένουμε τώρα το PlayStation 4. Περίμενα πέρσι εγώ, πρόπερσι, πριν εκεί, δεν θα βγει PS4, ωραία γραφικά, το να κάνω. Για το χειριστήριο, ότι έχει πάνω το touchpad, δεν ξέρω πώς το γνωρίζετε αυτό. Θα κάνουμε νέα πράγματα με το touchpad, θα έχει μικρόφωνο. Βγαίνει στις 29 Νοεμβρίου. Τίποτα. Παιδιά, εγώ έχω απογοητευτεί πραγματικά με όσα έχω δει μέχρι στιγμής. Αλλά ας μην το πάρουμε το PlayStation 4, πάμε λίγο στο Wii U, το οποίο βγήκε το 2012, το Νοέμβρη, είχαμε κάνει και event στο Game World, κάποιοι από εσάς είχατε έρθει κιόλας. Λοιπόν, το Wii U μπορούμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, είναι τα πληθέσεις της Nintendo, για να ξεχνούμαστε. Τώρα, λέει ότι είναι 8ης γενιάς, αλλά εγώ με ό,τι βλέπω τα games του, είναι σαν να λέμε 7,5, 7 και κάτι, σαν Jeff. Το hardware του δεν είναι δυνατό, από ό,τι έχω δει τουλάχιστον εμένα δεν με καλύπτει. Τα games του δεν είναι τόσο εντυπωσιακά πέρα από το Pikmin, δεν ξέρω πώς το έχετε παίξει, είναι λίγο παιδικό game τέλος πάντων, το οποίο είχε όντως πολύ ωραία γραφικά, αλλά τα άλλα δεν με καλύψαν. Το μόνο καλό στο Wii U που είδα είναι ότι σε πάρα πολλά games υπάρχει ο χάρτης πάνω στο χειριστήριο. Το χειριστήριο είναι κάτι σαν tablet, ένα πράγμα, στο οποίο βλέπετε το χάρτη, μπορείτε να δείτε κάτω και μετά να συνεχίσετε να παίζετε στην οθόνη σας. Εναλλακτικά, σε games όπως για παράδειγμα το Bayonetta 2, που το έχω λιώσει, μπορείτε να παίζετε και με το χειριστήριο και στην τηλεόραση. Δηλαδή, να κλείσετε την τηλεόραση τελείως, να μην ενοχλείτε άμα έχετε δεύτερο άτομο στο δωμάτιο και να παίζετε αποκλειστικά από το tablet. Του Wii U, το χειριστήριο δηλαδή. Πιστεύω ότι είναι πραγματικά κάτι πολύ καλό, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τα τέρατα. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι μετά την E3, την φετινή και μετά την Gamescom, το Wii U είναι η κονσόλα με τα περισσότερα exclusives που ανακοινώθηκαν. Μερικά games που είδαμε, για παράδειγμα, είναι το Super Mario Bros. U, το οποίο στο gamer.gr το βαθμολογήσαμε με 8,2. Είναι πραγματικά παιχνιδάρα, αυτό έχω να πω. Εγώ τουλάχιστον ξεκίνησα με το Super Mario Bros. Στο NES. Το επόμενο που έχουμε είναι το Super Mario 3D World, τα πίστευτα στα γραφικά, εφέ, είναι πολύ διασκεδαστικό. Του έχουμε βάλει 9,2, που στο Game World δεν βάζουμε τέτοιες βαθμολογίες πραγματικά, για να πάρει ένα game
πάνω από 8, πρέπει να είναι υπερπαιχνιδάρα. Zombie U, review του έχω βάλει 7,6. Είναι ένα από τα πιο τρομακτικά παιχνίδια που υπάρχουν. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε το Outlast είναι μπροστά του, τίποτα από το Spider-Man, καλά αυτό δεν το έχω βάλει έτσι κι αλλιώς. Κανένα γεμπιά. Το Zombie U να παίξει, το να ακούτε από το χειριστήριο, από το μικροφωνάκι που έχει μπροστά, να σας λέει ο τύπος που σας επιβλέπει στην ουσία, έρχεται ένα ζόμπι με αυτή τη φωνή, εντάξει και με την ατμόσφαιρα που έχει, είναι εγώ για να το τερματίσω. Δεν μπόρεσα να το τερματίσω μέσα σε μια ηλιομέρεια, έπρεπε να το σταματήσω. Φοβόμουν, το συνέχιζα, που γενικά δεν φοβάμαι τα χώρα. Έχει απίστευτη ατμόσφαιρα, απλά δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Και φυσικά έχει και hardcore mode, στο οποίο με το που πεθάνετε, σας πάει ένα ζόμπι, σταματάτε εκείνη τη στιγμή και σας ξεκινάει με νέο survival. Οπότε ό,τι είχατε μαζέψει μέχρι στιγμής, προμήθειες, πυροβόλο όπλο που δεν σας δίνει εξ αρχής, πρέπει να το ψάξετε, τα χάνετε όλα και ξεκινάτε από την αρχή. Είναι για hardcore gamers, δεν είναι για αυτούς που παίζουν Pikmin μόνο. Αυτό. Και συνεχίζοντας, βλέπουμε το Bayonetta 2, το οποίο είναι άριστο ρήγμα. Είναι μια παιχνιδάρα τέλος πάντων, του βάλα 8,9 όμως, γιατί μερικά πράγματα δεν μου άρεσαν. Έχω να πω ότι τρέχει τέλεια στο Wii U και χαίρομαι που κυκλοφόρησε μόνο για Wii U και όχι για PS3 και για Xbox 360 όπως έχει κυκλοφορήσει το πρώτο Bayonetta. Βέβαια βγήκε και το πρώτο Bayonetta για το Wii U, να το αναφέρουμε αυτό και μπορείτε να το βρείτε σε πολύ καλή τιμή δίνοντας μόλις 10 ευρώ παραπάνω και να τα πάρετε παχυτάκι. Πόσοι ξέρετε το Bayonetta από πέρα? Α, ξέρετε, παίζετε! Ωραία! Όχι, ενώ για το συγκεκριμένο δεν ξέρει πολλοί κόσμο, δεν παρεξηγείτε. Λοιπόν, παιχνιδάρα, πολύ δράση. Είναι δύσκολο, παιδιά. Δηλαδή, ακόμα και στο normal επίπεδο δυσκολίας πάλι δυσκολεύει. Είναι δύσκολο, θέλετε να κλασικά για να κάνετε το Witch Time. Πρέπει να πατήσετε το κουμπάκι και να κάνετε το reverse εκείνη τη στιγμή για να ενεργοποιηθεί το Witch Time και να πάει πιο αργά και να σκοτώσετε το boss. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται, ούτε στα βίντεο, ούτε στα tutorials. Βέβαια, άμα παίξετε πολλές ώρες, μετά θα το κάνετε master. Τι? Α, κάτι για τα tutorials άκουσα, οκ. Okay. Και τώρα συνεχίζουμε. Τώρα πάμε στο PlayStation 4 που είπα. Είναι τη Sony, είναι όπου της γενιάς. Είναι μια κονσόλα η οποία κυκλοφόρησε πέρσι στην Ελλάδα. Δεν την έχουν πολλοί από ό,τι έχω παρατηρήσει, αλλά όσοι την έχουν είναι πραγματικά πάρα πολύ ενεργητικοί γιατί ψάχνονται να το αγοράσουν, να πάρουν αυτό το game. Μήπως να το πάρουν του χρόνου, μήπως να περιμένουμε. Γενικά δεχόμαστε πάρα πολλές ερωτήσεις στο φόρουμ του gamer.gr και στη σελίδα του Gamer σχετικά με το PS4. Γενικά, ειδικά τώρα στις γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, θέλουμε να ζητήσουμε από τους γονείς μας. Μαμά, παπά, θέλω το PS4, το Xbox One. Το ένα, θέλω το άλλο. Και πολλοί με ρωτάνε να το αγοράσουν ή όχι. Εγώ έχω να σας πω κάτι, παιδιά. Όσοι με ρωτούσαν πέρσι, αν είναι να το πάρουν, τους έλεγα όχι. Περιμένετε ένα χρόνο, πολύ ωραία κονσόλα και όχι, να αγαπάω πολύ. Αλλά για να είμαστε OK, επειδή χρήματα δεν υπάρχουν στις ημέρες μας, και ειδικά μα δεν υπάρχουν και games, δεν έχει κάνει με 500 games για να παίξουμε, δεν υπάρχει λόγος να την πάρετε την κονσόλα και να κάθετε στο σπίτι και να αγοράσετε games που κάνουν 70 ευρώ. Το ένα. Είναι, θεωρώ, πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Παρ' όλα αυτά, έχει βγάλει ορισμένα games και ειδικά από του χρόνου θα αρχίσει να είναι πολύ καλύτερα. Για να δούμε τώρα, μέχρι τώρα τι έχει βγάλει, αυτό που θεωρώ εγώ το. The Last of Us Remastered. Του έχουμε βάλει 8,7 στο Game World. Δεν το έχουμε θεοποιήσει με δεκάρια κτλ. Γιατί έχει και αυτό τα ψεγάδια του. Το The Last of Us είναι η ιστορία τέλος πάντων του Τζοέλ και της Έλλη. Είναι survival. Δεν είναι μέσα από μα. Ζόμπι είναι. Απλά δεν είναι τα κακά τα ζόμπι. Απλά έπεσε ο ιός ο Cordyceps, ο οποίος έκανε τους ανθρώπους και καλά infected. Και τώρα έχουμε clickers και διάφορους άλλους να απειλούν τον κόσμο. Λοιπόν, εμείς του βάλαμε 8,7. Πιστεύουμε ότι έχει πολύ ωραία γραφικά. Στο PlayStation 4 ειδικά η Remastered έκδοση είναι πάρα πολύ καλή, άριστη. Όσοι θέλετε να αγοράσετε, σας την προτείνω. Αλλά με κλικ. Δεν ήταν για πάνω από 8,7. Συνεχίζοντας, εντάξει, γράφω αυτό το 5, GTA. Για ποιος δεν έχει παίξει GTA, πώς παίζετε, από εδώ πέρα. Η ιστορική σειρά, βέβαια το πρώτο GTA δεν ήταν έτσι όπως βλέπετε τώρα, ήταν top-down, ήταν τελείως διαφορετικό. Πολλά χρόνια, όχι, πήγαινε το όπως επηρεάζει, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το GTA 4, δηλαδή περιμέναμε λίγο με το GTA 5, μας έβγαλε λίγο την πίστη. Εντάξει, ωραίος ο Νίκο, αλλά νομίζω ότι τρεις πρωταγωνιστές είναι καλύτεροι από έναν. Εδώ πέρα βλέπετε τον Τρέβο, ο οποίος είναι ο γνωστός Καναδός ψυχάκιας. Δεν νομίζω ότι
ταιριάζει να είναι καλό με τέτοια συμπεριφορά, αλήθεια. Ποιο προτιμάτε από του τρει, ποιο είναι? Τρέβορ. Ο Μάικλ. Εσύ. Το Μάικλ. Α, πολλά Μάικλ ακούω. Γιατί επειδή είναι οικογενειάρχη σε τέτοια φάση. Του έβαλα 9,5 και ο λόγος που έχει πάρει 9,5 και όχι λιγότερο είναι γιατί είχε καινούργια features. Για παράδειγμα, στο PS4 υπάρχει first person camera, κάτι που δεν υπάρχει στο PS3, ούτε στην έκδοση του Xbox 360. Επίσης η ίδια, το ίδιο feature, με συγχωρείτε, με τη first person camera θα υπάρχει και στην έκδοση για PC που θα βγει τον Γενάρη. Επίσης η έκδοση για PC, εντάξει, θα τρέχει και στα σε 4K. Τι άλλο έχει? Ναι. Έχει αυτό, πολύ βελτιωμένα γραφικά. Εντάξει, μερικά μικροπροβλήματα τα βρήκα. Αλλά αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι η first person camera δεν είναι τόσο καλά όπτιμα και τόσο περίμενα να είναι. Όταν, για παράδειγμα, στην πρώτη αποστολή, λοιπόν, πώς θυμάστε, είστε εκεί πέρα και πρέπει, ναι, σας δίνει το mic. Και πρέπει να πάτε να σημαδέψετε τους, τους hostiles, να τους βάλετε, ξέρω, να πούμε σε μια δουλάπα κάτι και να πάτε να κλέψετε την τράπεζα. Τι γίνεται εδώ, χαρακτήρα δεν, εμένα δεν μου άρεσε. Δηλαδή, τι να τις κάνω τις δυνάμεις του πρωταγωνιστή, είναι σαν να παίζω ένα Saints Row. Παίζω το Saints Row που είχα από πέρσι, πρόπερσι, πότε βγήκε και τα έξω. Παρ' όλα αυτά ήταν μια καλή προσπάθεια, αλλά περιμένω να δω καλύτερα exclusives. Ένα exclusive που θα δούμε τώρα είναι το Bloodborne. Το 2015 είναι ο πνευματικός διάδοχος του Dark Souls 2. Περιμένουμε πολλά από αυτό. Βέβαια, από ό,τι είδα, είναι λίγο πιο action-oriented. Πώς έχετε παίξει το Dark Souls εδώ, γενικά τη σειρά? Okay. Το Dark Souls, παιδιά, για εσάς που δεν το γνωρίζετε, είναι ένα από τα πιο δύσκολα games που έχουν βγει, με το Demon Souls από παλιά, τώρα που βγαίνει το Dark Souls 2. Είναι δύσκολο γιατί δεν συγχωρεί. Μπορεί ο άλλος το boss, για παράδειγμα, να βαρέσει, να μην καταλάβει το ότι σας χτυπήσει και όντως να σε χτυπήσει, έστω να σε έχει πιάσει έτσι με την άκρη. Και κάνει τα πάρα πολύ χέρι. Χρειάζεται οπωσδήποτε potions. Γενικά είναι δύσκολο. Ο αδελφός μου εδώ πέρα το έχει τερματίσει 6-7 φορές. Εντάξει, ξέρει νομίζω περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά το Bloodborne θα είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Εγώ το περιμένω. Θα συνεχίσω να πω στο τέλος με τα άλλα που περιμένω. Τώρα να συνεχίσω την παρουσίαση. Και το Xbox One. Σας μίλησε ο Παντελής για το Xbox One. Δεν ανακοίνωσα να πω εγώ κάτι παραπάνω. Είναι της Microsoft. 8ης γενιάς για αυτή η κονσόλα. Και όσο για τα games του. Forza Horizon 2. Είδατε και πριν το trailer. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό racing. Από τα καλύτερα που έχουν κυκλοφορήσει. Ο Παντελής προτείνει το καλύτερο. Εγώ θα διαφωνήσω. Προτιμώ το Need for Speed Rival γιατί είμαι της Need for Speed σκουπής. Okay. Το επόμενο. Λοιπόν, Sunset Overdrive, ένα από τα πιο διασκεδαστικά games που έχει το Xbox One, είναι exclusive. Καταρχάς, και αυτό είναι με στεναχωρεί που δεν μπορώ να το παίξω στο PC μου ή σε άλλη κονσόλα. Μάλλον από 8,4 στο gamer.gr, αρκετά υψηλή βαθμολογία για ένα τέτοιο game. Εδώ πέρα υπάρχουν τα zombies τέλος πάντων. Έχουμε τον πρωταγωνιστή, ο οποίος παίρνει πολύ πολλά διάφορα τέτοια πράγματα, κάνει την πλάκα του, σκοτώνει. Πώς είναι το Dead Rising 3 πριν, απλά αυτό είναι ακόμα πιο διασκεδαστικό, ακόμα πιο ωραίο. Μακάρι σε κάποια φάση να το δούμε και στο ψήφο, για παράδειγμα για το Dead Rising 2, το Dead Rising 3 να κυκλοφορεί και σε PC. Τώρα θα δούμε, περιμένουμε. Και το επόμενο που έχουμε, το Killer Instinct, το έχουμε βάλει 7,6. Πώς γνωρίζετε τη σειρά? Το Killer Instinct, λάθος μου που είναι ένα fighting game, ίσως να μην το καταλαβαίνετε έτσι, βέβαια βλέπετε δύο χαρακτήρες να παλεύουν, αλλά θα μπορούσε να είναι το οτιδήποτε. Είναι μία από τις πιο ωραίες σειρές, πιστεύω, για fighting. Άλλα fighting, πείτε μου μερικά fighting που γνωρίζετε. Street Fighter. Ναι. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, αυτά είναι τα fighting. Τέκεν Mortal Kombat, Street Fighter, όπως μου είπατε. Microsoft έχει το Killer Instinct. Είναι exclusive, μπορείτε να το παίξετε μόνο αγοράζοντας τις κονσόλες της Microsoft, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Και κοιτάξτε τώρα ποια είναι η φάση εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν μάθατε, αλλά ανακοινώθηκε το Street Fighter 5.
στείλει να μου πάρει κάποιος που είναι το exclusive fighting της Microsoft. Okay. Έχουμε κάτι άλλο στην παρουσίαση? Όχι, λοιπόν αυτά. Τώρα, μπορείς να βάλεις ένα άλλο βίντεο που έχω είναι μέσα στο folder. Ανέβασε λίγο τη φωνή, αλλά για να μπει στο background, όχι κάτι άλλο. Από μερικά φορμάτ το κατήργησαν. Από εκεί που ήταν να κυκλοφορήσει και στις κονσόλες Xbox γενιάς, PS3 και Xbox 360, λέει Techland No, μόνο PC, PS4 και Xbox One. Όσοι δεν έχετε PC, τούπανο, ελπίζω να έχετε δει τα minimum settings πηγαίνοντας στον κύριο Μεταλλίτο. Όσοι δεν έχετε PC, τούπανο, θα πρέπει να αγοράσετε κονσόλα, γιατί κανένα PC δεν μπορεί να παίξει αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων πιστεύω θα είναι παιχνιδάρα, περιμένουμε να δούμε. Μου φαίνεται πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία και το παρκούρ το. Mirror Set Size, εδώ πέρα Mirror Sets, όσοι το έχετε παίξει. Τέλος πάντων, γενικά αυτό είναι ένα collaboration από διάφορα games, δεν είναι αυτό που θέλω να πω. Αυτά που ήθελα να σας πω είναι τώρα τα games τα οποία περιμένω για το 2015. Σίγουρα The Witcher 3. Ποιος είπε το Witcher? Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, The Witcher 3. Δηλαδή, το The Witcher 3 είναι ένα RPG και το εννοούμε ότι είναι RPG. RPG δεν είναι ένα game στο οποίο μπορείτε να βάλετε points. RPG δεν είναι ένα game στο οποίο μπορείτε να παραμετροποιήσετε λίγο τον χαρακτήρα σας. RPG είναι αυτό στο οποίο μπορείτε να βάλετε points για τα πάντα. Οτιδήποτε κάνετε έχει κάποιο αντίκτυπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν βάλω καλύτερο running, τρέχω καλύτερα, αλλά δεν μπορώ να παλεύω καλύτερα γιατί είμαι καλύτερο στο να τα βάζω στα πόδια παρά να παλεύω. Που δεν είσαι με τον χαρακτήρα, αυτό το game σε τραβάει. Και φυσικά που είναι πολλές ώρες. Ούτε 10, ούτε 12, ούτε 15 ώρες. Μιλάμε για παιχνιδάρες, RPG τραμμένα, όπως για παράδειγμα το Skyrim που κυκλοφόρησε το 2011, παιχνιδάρα. Πόσες ώρες game είναι αυτό, εγώ δεν μπορώ να τερματίσω. Προσωπικά έχω παίξει. Έχω βάλει και mods, έχω κάνει πολλά. Λοιπόν, το The Witcher 3 αναμένεται να είναι κάπως έτσι, αλλά όχι τόσο open world, ok. Θα έχει μεγαλύτερο κόσμο από το Skyrim. Από ό,τι έχουν πει developers στην CD Projekt Trend. Και φυσικά το πιο σημαντικό. Και τα 16 DLC του θα είναι δωρεάν. Έτσι! Έξι παιδιά θα είναι δωρεάν, θα μπορείτε να το παίξετε, να δείτε την ιστορία του Geralt the Witcher. Αξίζει να διαβάσετε και τα βιβλία, πραγματικά είναι από τις καλύτερες ιστορίες ever και πιστεύω θα είναι από τα πιο ωραία RPG που θα βγουν. Εγώ το περιμένω όπως και πώς. Αυτά πιστεύω ότι αξίζει σαν εταιρεία. Τι έγινε? Αυτό και το Bloodborne, όπως είπα, και περιμένω το Dying Light. Και για το τέλος, έχουμε ένα άλλο βίντεο. Έχουμε να σας ανακοινώσουμε ότι αυτή την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 είναι... Όλους τους YouTubers που δεν είχαν την ευκαιρία να έρθουν στο stage, αλλά τους μάθουμε τώρα και αυτούς που δεν τους ξέρουμε. Λοιπόν, παρακαλούνται οι κύριοι και κυρίες Παντελής Καλέως και Στιάνα Θάνου να προσέλθουν στο stage. Κύριο πρόκειμα και για το Γρηγόρη Βούλγαρη που είναι άνθρωπος και δεν μπορούσε να έρθει όσο θα προσθήσουμε. Παντελή, ο κύριος Παντελής να προσέλθει στην αίθουσα, παρακαλώ, να σταματήσει να μιλάει για ιαπωνικές κουλτούρες και Xbox One, αρκετά έχουμε δει, έχει πήξει ο εγκεφαλός μας. Λοιπόν, βλέπω το Running Greek Gamer και θα είμαι ο πρώτος που θα έρθει τώρα. Ένα χειροκρότημα για το Running Greek Gamer!
Χωράμε. Παντελήμι, γιατί δεν μπορώ. Έλα, πλάκα κάνω. Κάτσε δεξιά. Λοιπόν, θέλω να μας συστηθείς. Είναι ο Ηλίας Πατρονικολάου, Randy Greek Gamer, ένας YouTuber ο οποίος έχει πολύ καλή άποψη πάνω σε gaming θέματα και να μας πεις λίγα λόγια για το κανάλι και επίσης, πέρα από το ότι θα δούμε τους YouTubers, μπορούμε να κάνουμε και Q&A όχι μόνο αυτά που είχαμε πριν, όπως είχα πει για το gaming, αλλά και για οποιοδήποτε θέμα. Δηλαδή το μικρόφωνο μπορεί να πάει και σε εσάς και στο τέλος θα γίνει κλήρωση ρέιτινγκ, βέβαια, εντάξει. Πού πάνε για αυτό. Μπράβο! Τι κάνετε? Randy Gamer είναι ένα κανάλι το οποίο το ξεκίνησα πριν από 2 χρόνια και ο σκόπος ήταν για να δείξω λίγο στο λιγότερο που με το community λίγο παραπάνω κάποια πράγματα σχετικά με το gaming στις κονσόλες, δηλαδή στο Xbox 360, στο PS3, στο PS4 και στο PC τέλος πάντων. Ο σκοπός μου είναι να ανεβάζω full gameplay playthroughs όλων των games των οποίων που θα διαλέξω τέλος πάντων για να κάνω κλπ. Δεν ξέρω κατά πόσο τον έχω πετύχει το σκοπό μου ως τώρα τέλος πάντων. Ανεβάζω games τα οποία δεν είναι και τόσο γνωστά στο ελληνικό κοινό ή κάτι το οποίο δεν που ξεφεύγει λίγο από τα δεδομένα του ελληνικού του community, διότι κάθε φορά που μου στέλνουν comments και στο Facebook και στο YouTube και σε mail και μου λένε κάνε LOL ή κάνε Minecraft ή κάνε κάτι τέτοιο, αλλά εγώ πιο πολύ στο κανάλι μου θέλω να δείχνω games τα οποία δεν έχουν σχέση με τα πράγματα αυτά, θέλω να δείχνω κάποια games άλλα online όπου πέφτει πάρα πολύ έλιο, πάρα πολύ σκαβαλές, κάνουμε 1-2 βίντεο κάθε εβδομάδα, το οποίο αυτό που βλέπω από τη δουλειά μου είναι αυτό ότι ο κόσμος το αγαπάει και πιο πολύ απ' όλα. Αλλά φροντίζω και στα streams τα οποία κάνω και στα gameplay από τα υπόλοιπα games να ανεβάζω games που δεν είναι τόσο γνωστά. Ας πούμε κάνω live stream εδώ και ένα μήνα στο Evil Within, το οποίο ας πούμε είναι κάποιο game το οποίο δεν το κοίταξε και πάρα πολύ το ελληνικό το community, αλλά για μένα είναι game of the year, ας πούμε. Ως τώρα, ή Rise Sun of Rome, κάνω playthrough, ή το Rise Sun of Rome, το οποίο είναι ένα μέτριο game, αλλά εγώ αποφάσισα και να το κάνω stream και να το ανεβάσω για να το δει και ο κόσμος τέλος πάντων. Κάνω απόπειρες να ανεβάζω και τις κλασικές, τις καλές, τις κυκλοφορίες που βγαίνουν κάθε φθινόπωρο, όπως το νέο το Assassin's Creed, το οποίο ξέρω ότι θα είναι πολύ κράξιμο τέλος πάντων, αλλά εντάξει, για μένα το game είναι καλό τέλος πάντων, εντάξει. Και διάφορα άλλα, και στην ιστορία του μυαλό μου έχει ψηλοκολλήσει, γιατί είναι και η πρώτη φορά που είμαι σε κοινό και δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, και τόσο αυτά. Για να ξεκολλήσει ένα χειροκρότημα στο Randy Greek Gamer, είναι το κανάλι του YouTube. Θέλω σε αυτό το σημείο να υποδεχτούμε τον συντάκτη του παλαιότερου ενεργεία μέσου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τον Παύλο Δημόπουλο. Ένα χειροκρότημα, Παύλος Δημόπουλος από το PC Master. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Randy Greek Gamer. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ και όλους που είναι εδώ πέρα. Έχω ένα θέμα με τον Δημό, οπότε δεν είμαι για πολλά πληροφοριακά. Τώρα, εγώ και πέρα, κάποιος να ρωτήσει κάτι που δεν έχω να πω κάτω. Είμαστε ένα γνωστό και ελληνικό γενικότερα, πιστεύω τουλάχιστον στο community. Είμαι μόνο ένα μισό χρόνο εδώ πέρα. Δεν είμαι τόσο πολύ καιρό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να το κρατήσουμε ζωντανό, γιατί είναι το μοναδικό που έχει μείνει πλέον στην αγορά. Και από εκεί πέρα ακούω, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι σχετικά με το PC Master γενικότερα, με τον έντυπο τύπο, γιατί παίζουμε. Να κάνω μια ερώτηση. Θα δίνετε λίγο... Έχει. Ξέρω εγώ με το PC Master θα δίνετε, ξέρω εγώ, παιχνίδια. Αυτό μιλόμανε κάποιες άλλες εποχές που ήταν άλλα τα δεδομένα, πλέον δεν υπάρχει αυτή τη δυνατότητα, δυστυχώς. Οι εταιρείες δηλαδή έχουν
απίστευτες απαιτήσεις πλέον. Συν το ότι από τη στιγμή που το 99,9% στο PC είναι downloadable, πώς θα το δώσεις φυσικά να το βρει αυτό, δεν γίνεται. Έχει αφαιρεθεί το DVD για να είναι και πιο οικονομική. DVD έχει αφαιρεθεί, έχει μικρή μικρή σε έκταση, καθαρά για οικονομικούς λόγους για να μπορέσει να πέσει το κόστος. Έχουμε άλλη ερώτηση σχετικά με PC Master. Παλιή εδώ πέρα. Παλιή, δεν το λίγο δεν και παλιούς. Ωραία. Γενικά online δεν δραστηριοποιείστε, δηλαδή το site, ας πούμε, το PC Master.gr έχει απλά ανεβάζει το περιοδικό στην παρούσα φάση. Έχει κάποια προβλήματα το site λειτουργικά, οπότε δεν έχει πολύ για να ενημερωθεί. Και γενικά το φορμά του περιοδικού είναι έτοιμο. Και θέλω να το κρατήσουμε έτσι, τουλάχιστον όσο τραβάει ακόμα. Από και μετά βλέπουμε. Είναι αλήθεια, είναι το τελευταίο gaming περιοδικό που έχει μείνει στην Ελλάδα, παιδιά. Οι παλιοί θυμόσαστε, είχαμε κάποτε και το Games που έγραφα εγώ και άλλοι συνάδελφοι και το... Και το Gamer και το User, το οποίο ξεκίνησε το 2003, πάρα πολλά ήταν. Δυστυχώς έχει μείνει μόνο ένα. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε να έχετε έτσι πιο συχνή παρουσία και σε events, σας βλέπουμε, και γιατί όχι και σε παρουσιάσεις. Δεν ξέρω για το online, υπάρχουν και περιοδικά του εξωτερικού που παραμένουν όπως το Game Informer, θα μπορούσε ας πούμε, και online να έχετε μια δραστηριοποίηση και γενικότερα να σας έχουμε έτσι και ενεργούς στον χώρο και στο Game Informer. Είναι πολύ μικρή ηλικία αγορά. Ισχύει αυτό, είναι ότι είναι μικρή αγορά. Είναι να χρηματοδοτήσεις δύο φορές. Ναι, ναι. Και γνωρίζοντας και εσύ πώς είναι ο χώρος, δυστυχώς είναι λίγο δύσκολο το πράγμα. Να πούμε ότι ο Παντελής και ο Κοντασκαλός και ο Γρηγόρης Μπούργαρης γράφουν και στο PC Master. Ένα χειροκρότημα. Και η παραδοσιακή, ξέρω εγώ, θέλει να αγοράσει το περιοδικό, ας πούμε, κάτι σε σκίνη στην Περέρη. Έχει πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, πάρα πολλές μόνιμες στήλες. Και είναι το πρώτο περιοδικό που ξεκίνησε τις μόνιμες στήλες και ενέπνευσε και τα υπόλοιπα μέσα. Βασικά το Pixel έπρεπε να ήταν το πρώτο έτσι. Και μετά μεταφέρθηκε αυτό στο PC Master, γιατί είναι ο ίδιος όμιλος, η Computers. Το οποίο στην ουσία το PC Master αντικατέστησε από τον Σιμίτι. Έτσι, ακριβώς. Γύρω στο 1996 τελευταίο 133 τέρπο στο Pixel με τη Lara Croft και εκεί συνεχίσαμε με PC Master. Και ενέπνευσε και πολλά μέσα όπως το Gamer και αυτά που είναι σήμερα στο να έχουμε καθέτες μόνο στήλες. Ένα χειροκρότημα για τον Παύλο Δημόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ. Το επόμενο YouTuber που με χαιρέτησε μόλις πριν τον αποδεχτούμε, Μουσικουλά. Να βάλουμε Μουσικουλά. Είναι πολύ τρελό. Χάσαν τη σιλουέτα στο τέλος και να λέει, έλα πότε, έλα πότε. Έλα, έλα. Ορίστε, ορίστε. Αυτό. Κάτωσε έτσι όμως. Τρολ. Troll over 9000 on stage, στο match. Λοιπόν, ας βάλουμε μια μουσικούλα του στο Winamp, ένα ροκάκι, γιατί να μεταλλάσσεις όταν θα σκέφτε. Για βάλε. Λοιπόν, για βάλε, φάρτε τρία βάλε, το έχουμε βάλει και πριν. Λοιπόν, όχι, όχι, άνοιξε το YouTube, άνοιξε το YouTube. Άνοιξε το YouTube. Λοιπόν, θα βάλεις Σταν. Γράψε, όχι, 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 όχι. Γράψε System of the Pond. System of the Pond. Και να έρθει τώρα ο System of the Pond. Πούντος. Πούντος. Πού σε βρέσεις. Άκυρο. Φάγαμε. Έλα, έλα, κυρογράφημα. Of the Pond. PA, 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 W. Έτσι. Βάλε... Βάλε κάτι να θέλει. Θα σας πω ένα κομμάτι από το πρώτο μου mixtape. Όχι, εκεί δεν έχει, εκεί είναι το δικό του κανάλι. Αλλά το ίδιο κάνει, εντάξει. Άνοιξε το... Υπάρχει full screen εδώ, υπάρχει ένα κουμπί εδώ. Μπορείς να κάνεις κλικ και άνοιξε. Ωραία. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα για το σύστημα αγαπών. Chris Gaming, Chris Gaming, Universe Moderator. Λοιπόν, έλα, ανέλα, παιδί. Αλλάζουν οι ρόλοι. Είσαι ό, και λέγεσαι, κάνε όμως μια παρουσίαση, τι κάνεις, που είσαι, GGQ, έτσι. Λοιπόν, λέγομαι Χινάρης Νίκος, ή αλλιώς System of the Pond στο community. Είμαι admin στην Greek Gaming Universe, που είναι το μεγαλύτερο ελληνικό Facebook page που αφορά το gaming. Είμαι επίσης admin στο Elohim Greece, που έχει να κάνει με League of Legends. Και έχω το δικό μου κανάλι στο YouTube, System of the Pond, που παίρνω συνεντεύξεις από gamers, youtubers, streamers. Μέχρι στιγμής έχω πάρει συνέντευξη από Ζοκ, Χριστιανά Θάνου, Νίκτρο, για όσους ξέρουν. Από τον Κέιν,
κάνεις και ο τελικός. Θέλω να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Gameplay βίντεο θα κάνεις, ετοιμάζεις από εδώ και πέρα κάποια ωραία πραγματάκια. Έχω πολλά σχέδια του κανάλι. Ή θα τα κάνω όλα ή δεν θα κάνω τίποτα. Γιατί είμαι αυτός ακριβώς. Σκέφτομαι να κάνω gameplay βίντεο από νέα παιχνίδια και ψαγμένα indie που δεν ξέρει πολλοί κόσμος. Και υπάρχουν κάποιες άλλες εκπομπές σε βάση vlog που σκέφτομαι να κάνω. Αλλά δεν το έχω σίγουρα ψακόμα. Είναι η πρώτη φορά που σε βλέπω από κοντά. Είσαι τελείως διαφορετικός από ό,τι σου στην κάμερα. Δεν παίρνει να είμαι πιο φωνασμένο. Θέλω να σου λίγο πιο ψηλό. Σε έχετε ρωτήσει για τον σύστημα φων. Το παιδί. Είναι μια χαρά το ύψος του. Να το παιδί. Γιατί σε κάθε βίντεο καμιά φορά παραγγέλνουν πιτόγυρα. Το παιδί ρωτάει γιατί παραγγέλνω πιτόγυρα σχεδόν σε κάθε βίντεο. Όχι πιτόγυρα. Τα περισσότερα βίντεο γυρίστηκαν όταν η μητέρα μου έλειπε για Αγγλία και εμένα μόνος μου. Δεν ξέρω να μαγειρεύω, άμα κάνω ένα αυγό θα καεί το σπίτι. Οπότε τρεφόμουν σχεδόν κάθε μέρα με σουβλάκια και τύχαινε η συνεντεύξη να είναι μεσημέρι που παρήγγελνα και ερχόντουσαν εκεί στη στιγμή. Άμα παίξουμε battle και συνεχίσουμε, θα γίνει system of a pond. Κάποια άλλη ερώτηση. Έλα, γκρίνει και με γιούνται παιδιά. Για σε κόστα χέρια, ποιοι έχετε κάνει like στο Green Gaming Universe, θα δούμε ποιοι. Ωραία. Νάμπης ο Νάμπης. Νάμπης. Πέντε, ρε, θα το πείτε τίποτα. Δεν είναι ο Βέ, δεν είναι ο Μαγκή. Είναι ο Αθηναίος Green Gaming Universe. Ερωτησούλα τίποτα. Εδώ. Πώς θα τρως το πείτε. Πώς θα το. Καλή ερώτηση. Συνήθως πηγαίνω για γύρω κοτόπουλο πατάτα σως. Έτσι. Αλλά στις μέρες που νιώθω επικίνδυνος, μπορώ να πάρω μέχρι και καλά μάτια. Μπράβο! Και πάω εκεί! Σκληρές ερωτήσεις, παιδινό. Μ' αρέσει το κεμπάπ, αλλά με βαρύ. Το τζατζίκι με αυγή, όμως άμα είναι δυνατό, είναι δύσκολο. Ενώ με τη σως καθαρίζεις γρήγορα. Ο Βασίλης πίσω στο βάθος. Αν μπορείς να είσαι μπροστά ή πρέπει να φωνάξεις, ξέρεις πώς φωνάζει διαμάντια ο Dragoman. σε τέτοιο πόλη πρέπει να για να ακουστείς. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το κοινό του Greek Gaming Universe και ποια είναι η φιλοσοφία του, τι σας αρέσει από βιντεοπαιχνίδια γενικά, ποιοι είσαστε. Για να σου μάθει ο κόσμος. Αυτός έχει το βιβλίο με τις λύσεις, γι' αυτό κάνει τις ερωτήσεις. Η Greek Gaming Universe πέτυχε, πιστεύω, γιατί όταν φτιάχτηκε από τον Matt Greek, τον Χριστόφερ Βετζή, δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο μεγάλο. Η συνταγή της επιτυχίας είναι ότι ανεβαίνει οτιδήποτε σε αυτή τη σελίδα. Δηλαδή, θα δούμε μια αστεία εικόνα, θα την ανεβάσουμε. Θα δούμε ένα καλό review ή ένα gameplay βίντεο, θα το ανεβάσουμε. Ανεβαίνει οτιδήποτε, είναι πολύ free σελίδα. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχει επιτυχία. Και ανεβάζει και πολύ έξυπνα μήνυμα που τα φτιάχνετε και εσείς πολλές φορές ή έξυπνα στάτους που λένε ας πούμε δική. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ είχα δει ένα στάτους που είχατε ανεβάσει για το Pirate Bay, το κλείσιμο. Το έμαθα πρώτα από το Green Gaming Universe και μετά το έψαξα, το κούκλισα και έψαξα σε ξένο σελίδα να βρω το άρθρο και το βάζω. Αυτό μπορεί να είναι νέα, μπορεί να είναι αστεία, μπορεί να είναι memes, internet humor, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχει επιτυχία. Ωραία. Είπες να ρωτήσεις κάτι. Εγώ από εκεί το έδωσα. Κάποιος άλλος, κάποια ερώτηση. PC κονσόλα. Εγώ είμαι της φάσης PC Master Race. Πιστεύω ότι τα υπέρ σε μια κονσόλα είναι πάρα πολλά. Εντάξει, το τέλος της ημέρας είναι επίσης να κάνεις το αφήντας να παίξεις. Κάποιος άλλος. Μιας και είπες της είμαστε ρε, θες να δώσεις ένα προ για ποιος είναι δικιά σου ερώτηση, μπορείς να σκεφτείς κάτι. Ένα προ για ποιος είναι δικιά σου ερώτηση. Πρώτα και το προ. Οτιδήποτε, μπορεί να πει ρε, μια ερώτηση για ποιος είναι γίνημα. Γιατί είναι ρε, λοιπόν. Μία ερώτηση για League of Legends. Ποιος champion που δεν είναι AD carry έχει το μεγαλύτερο range στο basic attack του.
Ένα χειροκρότημα. Λοιπόν, και σημειωματάρι ο Evil Within. Είναι παιδιά μέσα, έχει σχεδιαστικά τέλειο. Θέλω κάποιος να μου ονομάσει με τη σειρά και τα 5 άλμπουμ που έχουν βγάλει στο System of a Down. Ποιος μπορεί. System of a Down, Toxicity. Έλα το κοιτάξτε. Κάθετε με το άσπρο εξώφυλλο. Ναι, ναι, ναι. Είσαι σαν στυλ της άλμπου, Mesmerize και Hypnotize. Δεν νομίζω ότι θα πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ. Όποιος θέλει να πει ένα γεια ή να μου ζητήσει Facebook, θα είμαι πίσω στην τραπεζάρια. Ας το πολύ.